Μετά από αρκετά χρόνια εκτεταμένες αναφορές, ειδικά βίντεο για την ενημέρωση των πολιτών από την ελληνική αστυνομία, κυρίως για τα ηλικιωμένα άτομα, και όμως πάλι οι επιτίδιοι κατάφεραν να κοροϊδέψουν πολίτες και να τους αποσπάσουν σημαντικά χρηματικά ποσά με τη μέθοδο της απάτης του τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου. Θύματα των επιτιδίων έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα ηλικιωμένοι, από τους οποίους οι απατεώνες απέσπασαν περίπου 32.000 ευρώ. Ο δράστης συστήθηκε ως γιατρός δημόσιου νοσοκομείου και με το πρόσχημα που συγγενικά τους πρόσωπα είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και έπρεπε να χειρουργηθούν άμεσα, εξαπάτησε μία 70χρονη και μία 84χρονη. Ο άνδρας που προσποιήθηκε το γιατρό και η γυναίκα που επισκέφθηκε τα σπίτια των ηλικιωμένων. Ως συνεργάτιδα κατάφεραν να αρπάξουν μέσα σε μία ημέρα συνολικά 14.900 ευρώ. Τα θύματα έχοντας πιστεί από τα λεγόμενα του επιστήμονα πως η ζωή των παιδιών τους βρίσκεται σε κίνδυνο, έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν προκειμένου να τα σώσουν. Έτσι η 78χρονη παρέδωσε το ποσό των 5.200 ευρώ και η 84χρονη 3.700 ευρώ σε μετρητά και 6.000 ευρώ σε κοσμήματα. Οι πολίτες οφείλουν να είναι προσεκτικοί και οι νεότεροι να ενημερώνουν τα ηλικιωμένα άτομα για τη συγκεκριμένη μέθοδο απάτης, έτσι ώστε τα υποψήφια θύματα να απευθυνθούν αμέσως στην αστυνομία και να θυμούνται πως σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε χρήματα σε κανέναν. Την ίδια ώρα, δεκάδες είναι και οι ηλεκτρονικές απάτες. Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά. Σας λέει ψέματα. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ. Μην τον πιστέψετε. Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα. Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μας στο διαδίκτυο, θα πρέπει να παραμένουμε προσεκτικοί. Όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται οι απάτες. Από την ελληνική αστυνομία τονίζεται πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όχι, προσέχω, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ούτε νούμερα βάζετε με κάρτες και τέτοια. Όχι, πώς σας είπα. Μου ήρθε εμένα από τράπεζα ότι έχει μπλοκαριστεί κάρτα, ενώ δεν έχει μπλοκαριστεί. Τι κάνατε όταν πήρατε το μέτρο? Διέγραψα και ενημέρωσα την τράπεζα. Α, ενημερώσατε. Εννοείται. Ναι, συνήθως αποφεύγω να χρησιμοποιώ την κάρτα του βασικού ταμιευτηρίου. Έχω βγάλει μία προπληρωμένη που βάζω ακριβώς τα χρήματα που θα χαλάσω για να μην υπάρχει περιθώριο. Άρα κάνεις προσεκτικές κινήσεις γενικά. Οι γονείς σου, οι μεγαλύτεροι, πέφτουν πιο εύκολα θύματα απάτης. Σίγουρα. Γιατί έχουν ακούσει πολύ λιγότερα. Οπότε δεν τους πολύ αφήνεις να εμπλέκονται με το ίντερνετ. Επίσης, περίεργα email που λαμβάνουμε, όπως για παράδειγμα ότι έχει κλειδωθεί ο αριθμός της τράπεζάς μας, οι ενέργειές μας θα πρέπει αυτομάτως να σχετίζονται με την επικοινωνία μας με τραπεζικό υπάλληλο.